Ο Δίνικες παραγμό συγκλώνησαν τον προφήτη Ηλία Ηρακλείου στον τελευταίο αποχαιρετισμό για το 17χρονο θύμα της τραγικής μοίρας που σημαδεύει την οικογένειά του και ολόκληρο το χωριό. Το νήμα της ζωής του κόπηκε εξίσου τραγικά με εκείνο του θείου του, στη μνήμη του οποίου πήρε το όνομά του. Ο Ματθαίος Καραγιαννάκης ήταν ένας από τους 4 νέους του χωριού που βρήκαν τραγικό θάνατο στην απίστευτη τραγωδία που βύθισε στο πένθος στον προφήτη Ηλία το 1998. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν διαλύθηκε σε τροχαίο στον κάμπο του Αγίου Σύλλα. Είναι αμαρτία αυτό που, δηλαδή, να χάνουμε τη ζωή μας από μια αγκαζιά. Ο πατέρας του 17χρονου λίγα χρόνια μετά έδωσε το όνομα του αδικοχαμένου αδελφού του στο γιο του, χωρίς ποτέ να μπορεί να διανοηθεί ότι και η δική του ζωή θα γινόταν θυσία στην άσφαλτο. Ο πόνος της οικογένειας αβάστακτος και ο θρήνος πάνδυμος στον προφήτη Ηλία που αποχαιρέτησε με μπαλωθιές αλλά και γκαζιές το 17χρονο Ματθαίο. Ο ήλιγκος της ταχύτητας στέρισε 2 ακόμη ζωές στο πολύδροσο Γαζίου. Το ρολόι του χρόνου για τον Ματθαίο και τον Έρντι σταμάτησε εκεί που κόλλησε το κοντέρ της μηχανής που οδηγούσε ο 21χρονος. Ένα δυνατό χτύπημα και μετά ακούσαμε παρατεταμένα ένα σύρσιμο της μηχανής. Γίνοντας στο μπαλκόνι μου βλέπω τα παιδιά και τα δύο κάτω. Είναι μια μηχανή πολύ μεγάλου χειβισμού και η δευτεία και το πάτησε. Ελάχιστη ώρα πριν τη φρικτή τραγωδία, ο Έρντι με συνεπιβάτηδα μια κοπέλα είχαν πέσει σε μπλόκο αστυνομικών όπου διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και βεβαιώθηκαν παραβάσεις. Τίποτα όμως δεν μπορούσε, όπως φαίνεται, να ανακόψει το ραντεβού του με το θάνατο. Παρόλο που τον έγραψε όμως η αστυνομία, είδατε το αποτέλεσμα ολέθριο. 2 ζωές φύγανε πραγματικά άδικα. Δεν υπάρχει πιο άδικος θάνατος από αυτό το τροχαίο. Ακόμη και για τους φίλους των θυμάτων, εξίσου εθισμένους με την ταχύτητα και τον κίνδυνο, το τσιτωμένο γκάζι της μηχανής του Έρντι μοιάζει ακατανόητο. Το πατάω και πολύ, αλλά εντάξει, προσέχω λίγο, προσέχω. Του γκαζιού είμαι, αλλά της κόντρας όχι, δύσκολο. Στον απόϊχο του θρήνου η φωνή απόγνωσης των κατοίκων της περιοχής γιγαντώνεται και γίνεται κραυγή αγωνίας. Κάθε βράδυ ο δρόμος μετατρέπεται σε πίστα θανάτου. Το γκάζι είναι γλυκό και χάνονται όλα τα παιδιά έτσι άδικα. Γιατί όσο να είναι, ευθεία είναι, θα τρέξεις, δεν γίνεται να μην τρέξεις. Για τους ίδιους είναι θέμα χρόνου η επόμενη τραγωδία και το ενδεχόμενο αυτή τη φορά να πληρώσει με τη ζωή του τις συνέπειες οποιοδήποτε ανυποψίαστος κάτοικος ή περαστικός. Κάθε βράδυ τρέχουνε με 250, κινδυνεύουνε τα κοπέλια τα δικά μας, τα μικιά, τα μωρά, δεν μπορούν να απορρίψουν. Πάρτε μέτρα, θα θρηνήσουμε θύματα. Πολλά. Τρέχουνε όμως, τρέχουνε το βράδυ, τρέχουνε, κάνουνε κόντρες. Από τις κόντρες θανάτου στην Παπαναστασίου, το Τζάμπο και το ΤΕΙ, μέχρι τις αναμετρήσεις με τσίτα τα γκάζια στο Πολύδροσο και την Ηρακλείου Μυρών, τίποτα δεν φαίνεται να αλλάζει στη συμπεριφορά των νεαρών οδηγών που βρίσκονται στο τιμόνι κατά κανόνα χωρίς δίπλωμα και οδηγική παιδεία. Κόντρες γινότανε πάντα. Δεν νομίζω ότι θα σταματήσουν να γίνονται, ενδεχομένως να γίνονται σε μικρότερο βαθμό από ό,τι γινόταν παλιότερα. Παιδεία που είναι αδύνατο να κατακτηθεί στα λίγα μαθήματα που απαιτούνται για να αποκτήσει οποιοδήποτε άδεια ικανότητας οδηγού. Δεν φταίνε αυτά τα παιδιά που δεν έχουμε στο κεφάλι τους αυτά που θα έπρεπε να έχουν. Έχουμε ευθύνη όλοι και ως πολιτεία και εμείς από το δικό μας κομμάτι. Η αυλαία της τραγωδίας αναμένεται να πέσει στην Αλβανία, που μεταφέρεται η σωρός του νεαρού Έρντι για την ταφή.